Και η τάση νούμερο 3 έχει σχέση με περισσότερους ανταγωνιστές. Γιατί ναι, έχουμε τεχνολογική αναβάθμιση όπως είδαμε. Αλλά λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας, έχουμε ραγδαία τεχνολογική αναβάθμιση. Και εδώ θα έλεγα και εγώ με τη σειρά μου αυτό που είπαν οι συναδέρφοι σας, τι πρέπει να κάνουμε, να αγκαλιάσουμε ναι την καινοτομία. Αλλά να σας πω κάτι λίγο πιο απλό. Δεν χρειάζεται να γράψουμε κώδικα. Χρειάζεται να κάνουμε τα βασικά. Σας πω για τον ασφαλιστή μου πριν 9 χρόνια. Του τηλεφωνούσα το ασφαλιστή μου κάθε τριμηνία. Χτυπούσε το τηλέφωνο. Λέγε, ποιος? Μιχάλης. Ποιος Μιχάλης? Βιράρτη. Την επόμενη τριμηνία, ποιος? Μιχάλης. Ποιος Μιχάλης? Βιράρτη. Φίλοι μου, πρέπει να μετατρέψουμε τους αριθμούς σε ονόματα, όχι τα ονόματα σε αριθμούς. Βαστάτε στο χέρι σας ένα εργαλείο που είναι 100.000 φορές πιο δυνατό σε επεξεργασία μνήμης από τα εργαλεία που είχε η NASA όταν έστειλε επί Προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν άνθρωπο στο διάστημα. Θα σας πω τι μου είχε πει, τι είχε πει στην ομάδα του ο Γενικός Διευθυντής της Ericsson στις 16 Μαΐου του 2016 στο Ταλίν της Εσθονίας, στο Κούμου Μιουζίεμ, όταν γιόρταζε η Ericsson την ημέρα καινοτομίας με 29.000 πατέντες, με 39.000 πατέντες τότε, και ήμουν ομιλητής. Βγήκε πάνω, μίλησε πρώτος αυτός και λέει: καινοτομία ναι, είναι τεχνολογική αναβάθμιση. Καινοτομία ναι, είναι τα apps μας. Καινοτομία είναι. Αλλά σας πω για μένα τι είναι η πιο σωστή καινοτομία που μπορούμε να εφαρμόσουμε από σήμερα. Πηγαίνετε από άλλη διαδρομή στο γραφείο σας. Για αλλαγή. Κοιμηθείτε στην άλλη πλευρά του κρεβατιού. Και αν είστε παντρεμένος, ζητήστε τη σύζυγου σας ή του σύζυγου σας να κοιμηθεί αυτός από εδώ ή αυτή. Αλλάξετε καφέ. Τι ήθελε να πει? Δέστε τη ζωή, παραμένεις ο ίδιος άνθρωπος, από άλλη οπτική γωνιά, από άλλο φάκο. Γιατί τότε μόνο θα μπορέσουν να έρθουν ιδέες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν να αλλάξουν τον άνθρωπο και την εταιρεία. Όπως είπε και ένας πολύ γνωστός Αμερικανός, αν έχω ένα ευρώ και έχεις ένα ευρώ και το ανταλλάξουμε, θα έχουμε από ένα ευρώ. Αλλά αν έχεις μια ιδέα, Αλέξη, έχω εγώ μια ιδέα και το ανταλλάξουμε, θα έχουμε από δύο ιδέες ο καθένας.